Σήμερα θα δούμε ένα τραγούδι του Πάνου Μουζουράκη που λέγεται «Το Σαλάμι». Μπορείτε να μαντέψετε για ποιο πράγμα είναι αυτό το τραγούδι και γιατί λέγεται «Το Σαλάμι». Μήπως αγαπάει το σαλάμι πάρα πολύ? Θα σας πω όχι. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι σήμερα επειδή σήμερα είναι Πρωταπριλιά και αυτό το τραγούδι μιλάει για μία φάρσα. Όπως ξέρουμε και είπαμε στο προηγούμενο βίντεο, την Πρωταπριλιά κάνουμε πολλές φάρσες. Αυτή η φάρσα έχει να κάνει με ένα σαλάμι. Πάμε να δούμε τι λέει το τραγούδι και ποια είναι η φάρσα με το σαλάμι. Αρχίζει το τραγούδι και λέει: «Μ' άφησες μόνο, ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Με άφησες μόνο, μόνο μου. Ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου». Δεν είναι χαρούμενος που είναι μόνος του. Βρίζει. «Θα σε είχα σφάξει αν ήταν του χαρακτήρα μου. Αν ήταν ο χαρακτήρας μου έτσι, θα σε είχα σφάξει». Είναι λίγο τρομακτικό κομμάτι. «Με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο». Στο ψυγείο είναι ένα σαλάμι που είναι αφημένο πολύ καιρό. Είναι αφημένο, σημαίνει κάποιος το έχει αφήσει εκεί. Ένα σαλάμι που είναι στο ψυγείο πολύ καιρό. «Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Αποφάσισε να κάνει ένα αστείο». Σε ποιον να κάνει το αστείο? Σε αυτόν ή αυτήν που τον άφησε μόνο. Μάλλον, αυτός που τραγουδάει, ο Πάνος, έχει χωρίσει και επειδή είναι στεναχωρημένος που τώρα είναι μόνος του, θέλει να κάνει ένα αστείο, μία φάρσα σε αυτόν ή αυτήν που τον άφησε μόνο του. Ποιο είναι αυτό το αστείο? Ποια είναι αυτή η φάρσα? Για να δούμε. Λέει: «Και πήρα τους μπάτσους αμέσως και τους τηλεφώνησα». Πήρε τηλέφωνο τους μπάτσους, την αστυνομία, και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Τι τους είπε? Τους είπε παγωμένα, έτσι απλά, ότι σε δολοφόνησα, σε σκότωσα. Πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και τους είπε ότι έχει σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. «Στην μηχανή του κιμά είπα σε είχα λιανίσει». Στην μηχανή του κιμά, αυτή είναι η μηχανή του κιμά. Είπε ότι την είχε βάλει μέσα. «Και ένα σαλάμι με εσένα πως είχα γεμίσει». Αυτό είναι το κομμάτι με το σαλάμι. Τους είπε ότι είχε φτιάξει ένα σαλάμι γεμάτο με ένα άτομο. Είναι λίγο περίεργο το τραγούδι, ε? Πολύ περίεργο. Μετά τι έγινε? Τι λέτε
να έχει γίνει. Ποιο είναι το επόμενο κομμάτι της φάρσας. Μετά λέει «Και ήρθαν στο σπίτι αμέσως για να με πιάσουνε». Τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε ότι δολοφόνησε έναν άνθρωπο και τον έβαλε στη μηχανή του κιμά και έφτιαξε σαλάμι με αυτό τον κιμά. Βεβαίως, εννοείται, ήρθε η αστυνομία στο σπίτι του για να τον πιάσουνε. Και στα μπαλκόνια βγήκανε για να δικάσουνε. Όλοι στην γειτονιά, όλος ο κόσμος το έμαθε αυτό και βγήκε στα μπαλκόνια. Πω να δεις το αίμα του πλήθους παγώνει. Όλοι είχαν τρομάξει. Παγώνει το αίμα του πλήθους. Το πλήθος είναι ο πολλής κόσμος, πολλά άτομα. Όλοι μαζί είχαν τρομάξει. Το αίμα τους είχε παγώσει, είχε γίνει κρύο. Με ένα σαλάμι που παίρνουνε σε ένα σεντόνι. Ήρθαν στο σπίτι του και το πήραν το σαλάμι σε ένα σεντόνι. Επειδή νόμιζαν ότι δεν είναι ένα απλό σαλάμι, είναι αυτό το σαλάμι που τους είπε. Τον πίστεψαν. Πίστεψαν ότι λέει αλήθεια. Αλλά δεν έλεγε αλήθεια, έλεγε ψέματα, επειδή ήταν μια φάρσα, ένα αστείο, ένα πολύ περίεργο αστείο. Τι λέει μετά? «Και πλάκα να δεις να γράφει ο τύπος διάφορα». «Πλάκα να δεις, άκου τι πλάκα, πολύ αστείο, τι αστείο». Να γράφει ο τύπος διάφορα. Ο τύπος είναι τα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μία εφημερίδα ή τα νέα στην τηλεόραση. Και τα νέα έγραφαν διάφορα, πολλά πράγματα. Και να απορώ, κοίταρε, πώς τα κατάφερα, να απορώ, να ρωτάω, να αναρωτιέμαι. Σκέφτεται και ρωτάει τον εαυτό του. Τι ρωτάει? Κοίτα πώς τα κατάφερα, πώς έγινε αυτό έτσι και τα κατάφερα, με πίστεψαν. Για να σε κάνω κοντά μου ξανά να γυρίσεις, για να έρθει πάλι αυτός ή αυτή κοντά του, στα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις. Τα αλλαντικά είναι τα κρέατα. Για παράδειγμα, γαλοπούλα, χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο είναι αλλαντικά. Και για να σε κάνω κοντά μου να γυρίσεις, στα αλλαντικά να κοπούν εντελώς οι πωλήσεις, να μην πωλείται τίποτα, να έχουν σταματήσει εντελώς οι πωλήσεις κρέατος. Μετά, τι γίνεται? Πόσο πολύ θα πάει αυτό το αστείο, για να δούμε. Και πλάκες επίσης έγιναν στην αναπαράσταση. Τι είναι η αναπαράσταση? Η αναπαράσταση είναι όταν οι αστυνομικοί του είπαν να κάνει πάλι αυτό που έκανε, αλλά στα ψέματα, για να δούνε
Πώς το έκανε? Αναπαράσταση. Πού μου τη βαράει και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Μου την βαράει. Αυτό είναι μία έκφραση. Μου την βαράει. Σημαίνει ξαφνικά το αποφάσισε. Μπορεί να θύμωσε. Και αρχίζω κι εγώ την παράσταση. Δηλαδή δεν τους λέει την αλήθεια. Συνεχίζει με αυτό το ψέμα, με αυτό το αστείο. Και τι κάνει? Τους δείχνω να φέτες κόβω από το σαλαμάκι. Κόβει φέτες, κόβει κομμάτια, όχι φέτα το τυρί, κόβει κομμάτια από το σαλαμάκι και τους ρωτάω αν έχει κανένα ουζάκι. Ρωτάει αν έχει ούζο για να πιει μαζί με το σαλαμάκι. Αυτό είναι η παράσταση. Συνεχίζει τα ψέματα και τα αστεία. Μετά τι γίνεται όμως? Που λες τους την δίνει να θέλουνε να με λιντσάρουνε. Δηλαδή, τους τη δίνει είναι σαν αυτό που είπαμε πριν, είναι σαν μου τη βαράει, είναι μία έκφραση που σημαίνει αποφάσισαν, το αποφάσισαν. Και για μία πλάκα την κεφαλή μου να πάρουνε. Για μία πλάκα το κεφάλι του να το κόψουνε. Αλλά μετά τι λέει? Μετά λέει κάπου εδώ μωρό μου τα αστεία τελειώνουν. Ωχ, κάπου εδώ μωρό μου μιλάει σε... μιλάει στο άτομο που έκανε όλη την πλάκα για αυτό το άτομο, τα αστεία τελειώνουν. Ήρθε το τέλος. Προφυλακιστέο με βγάζουν και μέσα με χώνουν. Μέσα στη φυλακή. Τον πήγαν μέσα στη φυλακή. Και λέω την αλήθεια και τώρα πια δεν με πιστεύουνε. Τώρα σταμάτησε να λέει ψέματα. Λέει την αλήθεια, αλλά κανένας δεν τον πιστεύει. Τρελοί και γιατροί μες στο δαφνί με αποφεύγουνε. Το δαφνί είναι ένα ψυχιατρίο. Και όλοι οι τρελοί και όλοι οι γιατροί μέσα στο ψυχιατρίο τον αποφεύγουνε. Δεν πάνε κοντά του. Προσπαθούν να μην πάνε κοντά του, σημαίνει. Το αποφεύγουνε. Και περιμένω, μωρό μου, να έρθεις να τους πεις. Τι περιμένει να έρθει να τους πει, νομίζετε? Η τελευταία γραμμή. Πώς είσαι καλά, δεν είσαι σαλάμι και ζεις. Περιμένει το μωρό του να έρθει να πει σε όλους, να πει στην αστυνομία και σε όλους ότι είναι καλά, δεν είναι σαλάμι, δεν την έκανε σαλάμι όπως έλεγε και ζει. Θέλει να τους πει ότι αυτό το αστείο είναι μόνο αστείο, δεν είναι αλήθεια. Αυτά ήταν όλα για αυτό το τρελό τραγούδι, το σαλάμι. Πώς σας φάνηκε? Σας άρεσε ή ήταν πάρα πολύ περίεργο για σας? Είναι διαφορετικό αν κοιτάς όλα τα λόγια και τα αναλύεις και βλέπεις τι σημαίνει, όπως είδαμε σε αυτό το βίντεο. Αλλά αν ακούσεις το τραγούδι,
με την μουσική, ίσως θα σου φανεί διαφορετικό. Ίσως θα σου φανεί ότι είναι ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι, επειδή η μουσική είναι χαρούμενη. Πείτε μας στα σχόλια πώς σας φάνηκε αυτό το τραγούδι. Θέλω πολύ να μάθω. Αυτά ήταν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!